to the point. Η Κατερίνα απάντησε για μένα πάρα πάρα πολύ ωραία. Και ειδικά στο Ραδιοαρφίλα, μεγάλη χαρά θα κάνουν και η Ραδιοαρφίλα και ο Γιώργος. Λατρεύονται. Πάντως, παιδιά, υπάρχει ένα τραγούδι που τραγουδάει Θεοδωρίδου και λέει το χαρακτήρα μου, το φτιάξανε τα έργα σου. Θέλω να πω ότι το πώς κρίνεται κάποιος άνθρωπος τηλεοπτικά έχει να κάνει και λίγο με την ιστορία του. Δηλαδή, η Κατερίνα μέχρι τώρα δεν έχει δώσει το παραμικρό δικαίωμα ότι έχει ξεπεράσει τα όρια, ότι έχει κάνει κάτι το οποίο ήταν προσβλητικό σε κάποιον άνθρωπο. Ο Γιώργος Λιάκας, παρόλο την εκτίμηση που πραγματικά του έχω, έχουν υπάρξει στιγμές που έχει γίνει πιο καυστικός από όσο πρέπει. Άρα δεν μπορείς να κρίνεις το ίδιο πράγμα αν το πει ο Γιώργος Λιάκας με τα ίδια κριτήρια, αλλά, άμα το πει Κατερίνα. Αλλά υπάρχει και προκατάληψη, γιατί αναφέρθηκε σε ένα δεύτερο σκέλος ο Γιώργος Λιάγκας, που σε εκείνο το σκέλος έχει δίκιο. Υπάρχει προκατάληψη, ειδικά όσον αφορά, δεν θα πω εγώ για το αν πρέπει κάποιος να στείλει εισαγγελέα ή οτιδήποτε, αλλά όσον αφορά τα social, την αντίδραση του κόσμου, υπάρχει μια προκατάληψη. Αλλιώς θα φανεί να φέρω ένα παράδειγμα εδώ. Ναι, αν πεις εσύ κάτι αυστηρό και αλλιώς αν το πω εγώ. Έτσι, ισχύει, σαφώς. Υπάρχει. Παίζει ρόλο το προφίλ που έχει πράξει ο τηλεθεατής από τον καθένα από εμάς. Όχι, είναι άλλο είδος εκπομπής. Σίγουρα αυτό παίζει, αλλά είναι γενικευμένο. Εν προκειμένου. Είναι ένα διαφορετικό είδος εκπομπή. Θέλω να πω ότι αυτό το σκέλος που ανέφερε ο Λιάγκας εν μέρει έχει δίκιο. Αισθάνθηκε κάποιος ότι η Κατερίνα στενοχωρήθηκε, ή μόνο εγώ? Όχι, νομίζω ότι λίγο στενοχωρήθηκε. Παιδιά, είναι άλλο είδος εκπομπής. Η μία εκπομπή είναι χιουμοριστική και η άλλη εκπομπή είναι ενημερωτική ή ψυχαγωγική. Μερικές φορές αλλιώς όμως... λες ένα πράγμα το πρωί στις 10 η ώρα και στις 11 η ώρα που κάνεις μια ενημέρωση ή που κάνεις ψυχαγωγία, και αλλιώς η Κατερίνα που όλο είναι δομημένο πάνω στο χιούμορ και στα σάτυρα και στην πλάκα, όπως το λέει. Έτσι δεν γίνεται, παιδιά. Έχει μέσα τη γιαγιά που είναι ο Αντώνης, έχει μέσα. Όλη η εκπομπή τη έχει. Αλλά άσχετα με αυτό όμως έχουν υποθεί σε ψυχαγωγικές σατυρικές εκπομπές και στους Ραδιοαρβίλα και στον Νίκο Μουτσινά. Έχουν υποθεί και σοβαρά πράγματα. Μπράβο. Πάρα πολύ λάθος για θέματα φορές. Πολύ σοβαρά, ατοπήματα, όχι αστεία, τα οποία συγχωρέθηκαν και πέρασαν και στο live. Αυτό είναι και μια κουβέντα σατυρικές. Που κάνουμε αυτή την εποχή, γιατί δεν υπάρχουν πολλές κωμωδίες και σάτυρα πια, γιατί οι άνθρωποι φοβούνται ότι αυτό το όριο που πολλές φορές συζητάμε είναι δυσδιάκριτο. Από την άλλη μεριά, εγώ στο σκετσάκι αυτό της Κατερίνας με τον Δημήτρη δεν αισθάνθηκα ούτε ότι προσέβαλε Μπράβο. Κάποιον, ούτε είχε κάποιο σεξιστικό χαρακτήρα. Εκείνη μαϊστρία. Να βγεις από ήταν την άλλη. Μια πλάκα σε μια σατυρική εκπομπή που η πρόθεση και της Κατερίνας, επειδή την ξέρουμε όλοι και ξέρουμε την πρόθεσή της πάντα, είναι να κάνει χιούμορ. Και εκεί είναι και η τέχνη, λέω, έτσι. Δεν το φθήνιναν, το έκαναν με μαϊστρία το αστείο. Και η Κατερίνα και ο Δημήτρης. Έχεις το δικαίωμα να μη σου αρέσει, ναι, να μη αυτό αρέσει. Το πράγμα. Έχεις το δικαίωμα να μη σου αρέσει, να μην το βρεις. Ούτε αστείο, σου. Ούτε αισθητικά, αλλά πάντων, να ανταποκρίνεται. Το πρωινό τώρα θεωρώ ότι υπερέβαλε. Είναι ήταν μια επίθεση, αλλά, τώρα όλοι μαζί εγχωρώ. Να μην πετάς και εχμές ότι αν το έκανα εγώ θα έχει έρθει ο εισαγγελέας. Α, δεν λέω για να πάει ο εισαγγελέας στην Κατερίνα. Δηλαδή, μην πετάς τέτοια. Μα γι' αυτό λέω, ότι μερικές φορές τι θέλουμε να δούμε σε κάθε προϊόν. Αν εγώ δω μία πλάκα και ψάξω στην πλάκα να βρω αυτό που ίσως να ήταν αυτό που θα έφερνε τα πράγματα στα άκρα, αυτό θα δω. Εγώ αισθάνθηκα ότι ο Λιάγκας ήθελε να δει στο κομμάτι αυτό το χιουμοριστικό της Κατερίνας τη σοβαρή πτυχή του πράγματος. Ναι. Χωρίς να υπάρχει. Και γιατί όσοι, είναι μία πλάκα. Και όσοι δεν το είδανε, να το δούνε. Επίσης, το Ιωδό Ζαρίφη 2 έχει και ένα σενάριο από πίσω. Ακριβώς. Δηλαδή, η Κατερίνα είναι η ερωτευμένη ένοικος του σπιτιού με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, τον που είναι ο υδραυλικός. Και έτσι ξεκινάει εν είδη φλερτ, δηλαδή. Έχουν οι χαρακτήρες την ιστορία τους, με λίγα λόγια, μέσα. Κάνουν στο σπίτι όλο το αυτό. Δηλαδή, χτες του μαγείρευε και δοκίμαζε τα γιουβαρλάκια της, ας πούμε, έτσι. Και την πείραζε, γιατί ήθελε να τον γοητεύσει με τη μαγειρική της, αλλά δεν τα κατάφερε. Πάντα γίνεται κάτι. Είναι ρόλος και ο σχολιασμός. Πάντως, άσχετα με την Κατερίνα και το συγκεκριμένο συμβάν, ότι κάποιες εκπομπές έχουν πει τέρατα που αν τις έλεγε ο Λιάγκας ή οποιοδήποτε Λιάγκας ή ο Δημήτρης Παπανώτας ή ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, οποιοδήποτε θα τον πήγαιναν μέσα, είναι γεγονός. Έχουν υποθεί τέρατα. Ναι, εσύ μιλάς από την θέση του ανθρώπου που γενικά αισθάνεσαι ότι ό,τι και να πεις μπορεί να ακουστεί και να μεταφερθεί πιο στην αιχμηρά και του, πιο. Στην εκπομπή του Νίκου Μουτσινά είχε ακουστεί κάποτε. Είχε ακουστεί στην εκπομπή του Νίκου Μουτσινά όταν έπαιζε το βίντεο κάποιου ανθρώπου που δεν άρεσαν οι απόψεις αυτού του ανθρώπου στον Νίκο. Είπε ο Νίκος, αναρωτήθηκε. Είναι απαραίτητο να ακούμε όλες τις απόψεις, το οποίο αυτό είναι αντιδημοκρατικό. Αν το έλεγε αυτό το αντιδημοκρατικό λοιπόν κάποιος άλλος σε πρωινή εκπομπή, π.χ. ο Λιάγκας, όντως θα τον κυνήγαγαν. Έχει, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι σοβαρή κουβέντα, έτσι. Εκπομπή, να αναρωτιέσαι αν είναι απαραίτητο να ακούγονται όλες οι απόψεις. Είναι φασιστικό.